να ευχαριστήσω καταρχήν την Ευαγγελία, τον Μπάμπη και τον Άρη που είναι ο αντιπρόσωπος που μας καλέσανε και μας φέρανε εδώ. Εύχομαι να σας αρέσει. Είναι μια σύγχρονη τέχνη το Φιλιππίνο Combat Systems, μια σύγχρονη φιλιππινέζικη τέχνη, το οποίο σημαίνει το εξής. Έχει μπολιαστεί από την οτροπία και την αντίληψη του σύγχρονου τρόπου μάχης, όπως αυτός γεννήθηκε τη δεκαετία του 70 και εξελίχθηκε μέχρι και το 2015 που ζούμε στην Αμερική. Εκεί πέρα ξέρετε ότι ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών, πήγαν από πολλά διαφορετικά μέρη και τέχνες ασιατικές, ευρωπαϊκές, από όλο τον κόσμο. Και τι κάνανε, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους οι Αμερικανοί, επειδή ήταν και οι ίδιοι ένα συνοθήλευμα πολιτισμών, παίρνανε τα καλά από δεξιά και αριστερά, κρατάγαν τα καλά και πετάγαν τα άχρηστα. Έτσι δημιουργήθηκε το ρεύμα των σύγχρονων πολεμικών τεχνών, όπου φυσικά βγήκανε πολύ μεγάλες τέχνες, πολύ αξιόλογες τέχνες, τέχνες που ανταποκρίνονται στο σήμερα. Οι τέχνες που εξειδικεύονται στη χρήση του όπλου γνωρίζουν όλες τις γωνίες κατεύθυνσης, όλη την κινησιολογία, την νοοτροπία, τη φιλοσοφία, αν θέλετε, του όπλου, που δεν τη γνωρίζουν οι τέχνες οι οποίες απλά εκπαιδεύουν μια παγιωμένη στατική επίθεση. Η πρώτη ιδέα είναι ότι δεν παλεύουμε. Δεν τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει και λόγος. Ένας μεγάλος δάσκαλος, ο Φουνακός, έλεγε ότι η καλύτερη νίκη είναι μέσω ήττας. Δώσε, λέει, τροφή στον εγωισμό του και ξεμπέρδευε. Να προσθέσω εδώ ότι λίγο πολύ όλοι μας, όσοι ξεκίνησαν πολεμικές τέχνες, κάποια στιγμή σε μικρή, νεαρή ηλικία ή σε μεγαλύτερη, είχαμε ένα συνέστημα δηλητήριο της ανασφάλειας και του φόβου. Γι' αυτό ξεκινάμε όλοι. Άστα πώς μετά με τον καιρό το ξεπερνάμε. Τα φιλιππινέζικα, καλώς ή κακώς, αν το καταλάβατε, ελπίζω να κατάφερα να σας το δείξω, είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας, το οποίο είναι και λίγο σκληρό. Αυτό που, τέλος πάντων, αυτές τις τέχνες τις κάνει να διαφέρουν από τις άλλες, είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν το μαχαίρι απλά ως ένα επιτιθέμενο όπλο που αμυντικά θα κοιτάξεις να δεις τι τεχνική θα κάνεις, θα το αφοπλίσεις, δεν ξέρω τι, και τελικά θα είσαι ωραίος και κύριος. Η διαφορά τους είναι ότι μαθαίνουν και τη μάχημη χρήση, μαθαίνεις να εκπαιδεύεσαι το μαχαίρι. Γιατί πολλοί λένε ότι εκπαιδεύουν δολοφόνους στα φιλιππινέζικα. Δεν είναι αυτό, όχι. Δεν εκπαιδεύουν δολοφόνους. Απλά πιστεύουν ότι για να μπορείς πραγματικά να αμυνθείς το μαχαίρι, πρέπει να ξέρεις και τη χρήση του. Πρέπει να ξέρεις όλες τις πιθανές γωνίες και κατευθύνσεις που μπορεί να πάει, όλα τα πιθανά κόλπα που μπορεί να κάνει. Χρειαστεί, χτυπάω πρώτος, γιατί θέλαμε αυτός που θα είναι τελευταίος όρθιος. Δεν παλεύω όμως. Δεν τσακώνομαι, όταν δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και έτσι αισθάνομαι ηθικά δικαιωμένος. Και έτσι αισθάνομαι ότι προστατεύω κάτι σημαντικό.